Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr που τις Δευτέρες το βράδυ ασχολείται αποκλειστικά με την Super League 2. Δευτέρα βράδυ, αλλά κάπως απόψε το καθυστερήσαμε περισσότερο, ξημερώματα Τρίτης ουσιαστικά, 9 Μαρτίου 2021. Ο μήνας όμως δεν έχει 9 για μας, γιατί είμαστε εδώ, παρακολουθούμε χωρίς σταματημό την SL2 που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πολύ ωραία γκολ, όπως αυτά που μπήκαν στην Άρτα, επί παραδείγματι, στο ντέρμπι Ουραγό, όπου σας ευνηδιάζω λίγο γιατί δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσω έτσι την σημερινή εκπομπή, αλλά όπου εκεί είχαμε εκπληκτικά γκολ από τις δύο ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, για να δείτε λίγο και ότι στο πρωτάθλημα αυτό υπάρχει ποιότητα και στις 12 ομάδες, γιατί το μάτς της ΑΕΚΑΡΕΣ Χάκης με τον Όφι Ραπετράς ήταν ένα ντέρμπι Ουραγών το οποίο κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά όποιος είδε τα στιγμιότυπα διαπίστωσε ότι μπήκαν εκπληκτικά γκολ, ειδικά από την ομάδα που πήρε και το πολύτιμο τρίποντο και που αυτή ήταν η Ιεράπετρα. Είχαμε λοιπόν τη 13η αγωνιστική με μεγάλα μάτς, όπως αυτό στην Νεάπολη που ξεκίνησε και την αγωνιστική αυτή ανάμεσα στον Ιωνικό και την Ξάνθη, και μια και μετά για την Ξάνθη που την έχουμε μνημονεύσει πάρα πολλές φορές από την αρχή του καλοκαιριού, εγώ θα έλεγα, γιατί υπήρχαν και τα θέματα και με τα μπαράζ που είχαν γίνει πέρσι για την παραμονή ή την άνοδο αντίστοιχα ως προς την κορυφαία κατηγορία. Η Ξάνθη λοιπόν σήμερα είναι και η ομάδα που έχει την τιμητική της στο Play Then Play, αφού θα ακούσετε τον προπονητή, τον νέο προπονητή των Θρακιωτών, τον Μπάμπη Τενέ, να μιλάει εδώ στο Play Then Play για το τι βρήκε, το τι ευελπιστεί, το τι στοχεύει να κάνει προκειμένου η Ξάνθη να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή που είχε πριν καν ξεκινήσει να κυλάει μπάλα στα γήπεδα της SL2. Είχαμε λοιπόν στην Νεάπολη μία ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στον Ιωνικό και την Ξάνθη, τον Ιωνικό που δεν μπόρεσε και αυτή τη φορά σε ένα δύσκολο μάτς να εκμεταλλευτεί την έδρα του, με αποτέλεσμα να μείνει λίγο πιο πίσω και να χάσει την επαφή του με την κορυφή, όπου για μερικές αγωνιστικές την κατήχε μόνος του. Ένα χι, ένα αποτέλεσμα, ένα-ένα, όπου θα έλεγα ότι ήταν σε γενικές γραμμές δίκαιο, αν και η Ξάνθη ήταν αυτή που είχε και δοκάρι και γενικά έδειξε μεγάλη βελτίωση σε αυτόν τον αγώνα σε σχέση με την πρεμιέρα του Μπάμπη Τενέ στον πάγκο, που ήταν στη μεσοβδόμαδη αγωνιστική τη 12η με τον Απόλλων Λάρισας. Γενικά ήταν μια μοιρασιά δίκαιη, αλλά και με τις δύο ομάδες στην πραγματικότητα να είναι χαμένες, πλην όμως η Ξάνθη που μπόρεσε και έφυγε αλόβητη από μια τόσο δυνατή έδρα, δεν μπορεί αυτό το χ να αποτελεί, να προσμετριέται ως αποτυχία. Είχαμε μετά το κύριο μέρος της αγωνιστικής που ήταν την Κυριακή, όπου εκεί είχαμε ένα ξεκίνημα από το Παγκρίτιο χρονικά με τον Εργοτέλη να κάνει μια επίδειξη δύναμης και να επικρατεί με 6-0 της Δόξας Δράμας, που για φέτος είναι το μεγαλύτερο σκορ στο πρωτάθλημα της SL2. Εντυπωσιακή, φόβητρο χαρακτηρίσαμε τους κινδυνόμενους του Ηρακλείου μετά από αυτή τη νίκη τους, και δεν έχουμε άδικο. Νομίζω ότι το μάτς μετά το 2-0 ξέφυγε για τους μαυραετούς, οι οποίοι έδειξαν ότι τα παρέτησαν και έτσι το πλήρωσαν πολύ ακριβά με μια ταπεινωτική, πολύ βαριά ήττα που δεν χαρακτηρίζει την ομάδα του Θανάση Κολυτσιδάκη, γιατί μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που παλεύει όλα τα μάτς και έχει κάνει πολλές ζημιές, και ούτε είναι ο σάκος του box της κατηγορίας επειδή μπήκε πιο αργά στο πρωτάθλημα. Το αντίθετο μας έχει δείξει. Ωστόσο, σε αυτό το μάτς νομίζω ότι ο Εργοτέλης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, δικαιολόγησε
ότι είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία και ταυτόχρονα, εκτός από φόβητρο για τους αντιπάλους του, πήρε μια βαθιά ψυχολογική τόνωση και στα εσωτερικά του ότι είμαστε η πιο καλή ομάδα και δίκαια βρισκόμαστε στην κορυφή, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε στο ρετήριε μέχρι το τέλος. Βέβαια, απομένουν πάρα πολλοί αγώνες και θα δούμε εάν ο Εργοτέλης θα μπορέσει να αντέξει τη μοιραία πίεση που θα δημιουργηθεί, που θα προκληθεί στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Είχαμε λοιπόν τον Όφη Ιεράπετρας, όπως είπαμε στο ξεκίνημά μας, όπου πέτυχε μια σπουδαία επιτυχία, μια σπουδαία νίκη, την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα με 2-3, με εντυπωσιακά γκολ επί της ΑΕΚ Καραϊσκάκης μέσα στην Άρτα. Ένα μάτσο για τους Αττινούς ήταν τελικός, αλλά τελικά αυτός τελικός δεν τους έδωσε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα να είναι πλέον χέρι-χέρι και βαθμολογικά με την Ιεράπετρα στην τελευταία θέση βαθμολογίας, ενώ ήταν προτελευταίοι. Είχαν βέβαια και ένα δοκάρι οι γηπεδούχοι, ωστόσο το 2-3 ήταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για αυτούς. Και συνεχίζοντας, αυτά ήταν τα δύο μάτια που ξεκίνησαν και πιο νωρίς την Κυριακή, είχαμε τον Λεβαδιακό να πηγαίνει στα περιβόλια, να είναι καλύτερος από τα Χανιά, αλλά να μένει στο 0-0. Τα Χανιά που ξεκίνησαν τον αγώνα καλύτερα, πατούσαν καλύτερα μέχρι το 20 περίπου λεπτό, αν θέλετε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, όμως στη συνέχεια η βιωτή ήταν αυτή που αρχικά ισορρόπησαν και μετά πήραν τα ενία του αγώνα, είχαν τις ευκαιρίες, μπορούσαν να πάρουν το διπλό, δεν το πήραν. Θα πω πως, όπως στην περίπτωση της Ξάνθης, έτσι και εδώ το Χ δεν είναι κακό αποτέλεσμα για το Λεβαδιακό. Είναι όμως κακό αποτέλεσμα για τα Χανιά που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, που αυτή τη στιγμή αν τελείωσε το πρωτάθλημα θα παίζαν στα play-out και όχι στα play-off, δηλαδή είναι κάτω από την έκτη θέση, και αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια για τους κριτικούς έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και αναμφίβολα είναι η δυσάρεστη έκπληξη της φετινής SL2. Είχαμε μία, θα έλεγα, μάλλον αδιάφορη σοπαλία στη Φιλιππούπολη με ένα 0-0 σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα Λάρισας στα Τρίκαλα, όπου υπήρξαν φωνές και για τη διαιτησία, φωνές για τη διαιτησία υπήρχαν και στην Νικαία, υπήρξαν και στην Νικαία. Δεν θεωρώ όμως ότι έγινε ένα κάποιο σημαντικό λάθος, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη μορμόρια για τη διαιτησία πέρα από τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν οι δύο ομάδες. Περισσότερο καλό είναι να υπάρχουν καλές συνθήκες στα γήπεδα και για τους γηπεδούχους και για τους φιλοξενούμενους, από το να έχουμε φωνές για τη διαιτησία, θα πω εγώ και θα μείνω εδώ. Και είχαμε το βράδυ, ένα βραδινό μάτς για πρώτη φορά σε αυτή την SL2, όπου είχαμε το Διαγόρα να παίρνει ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Αγιά από την Παναχαϊκή με 0-1, με ένα παίκτη που έχει περάσει και από τους πατρινούς στο Λινάρδο, ένα μάτσο όμως που ήταν μαγική εικόνα ως προς το αποτέλεσμά του. Ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μια Παναχαϊκή που ήταν σαφώς καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, ένα δεύτερο 45 λεπτό που οι γηπεδούχοι είχαν και δύο δοκάρια που πίεσαν, πάτησαν γκάζι, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την απόδοσή τους, πιο γλαφυρά ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα του Παρασκευόπουλου. Παρόλα αυτά το 0-1 δεν άλλαξε, άδικη ήταν, πολύ μεγάλο διπλό με μεγάλη δόση τύχης για το Διαγόρα που είναι πια μόνος δεύτερος, γιατί εκμεταλλεύτηκε και την ισοπαλία του Ιωνικού και την ισοπαλία του Λεβαδιακού που είναι στην τρίτη θέση. Θα πούμε και για την βαθμολογία και για την επόμενη αγωνιστική, αλλά πρώτα θα πάμε στον κεντρικό μας καλεσμένο, στο μοναδικό μας τηλεφωνικό καλεσμένο για σήμερα, στον Μπάμπη Τενέ, να δούμε τι μας είπε για την Ξάνθη. Πάμε λοιπόν και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε.
μία από τις ομάδες που από την αρχή αυτή τη σεζόν μας έχει απασχολήσει ως ένα από τα φαβορί είναι η Ξάνθη. Βέβαια, μπορεί μέχρι τώρα η πορεία της να μην έχει βεβαιώσει αυτόν τον άτυπο τίτλο, αν θέλετε. Ωστόσο, παραμένει μία ομάδα που θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος πρωταθλήματος και είναι και μία ομάδα που έχει κάνει ήδη αλλαγή προπονητή. Και όταν αλλάζει προπονητή και από έναν coach ο οποίος δεν ξέρει καθόλου την ελληνική πραγματικότητα, πηγαίνεις στον προπονητή που έχει τους περισσότερους, αν θέλετε, τίτλους ανόδου από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, τότε τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μπάμπη Τενέ. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναλάβατε την ομάδα της Ξάνθης Μεσούσης της περίοδου και θέλω να μου πείτε, αν και συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι μια τέτοια προσπάθεια, καταρχήν. Είναι αρκετά δύσκολη και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο ένας είναι, εφόσον μιλάμε για την άνοδο της Ξάνθης, έτσι. Φυσικά. Ο ένας είναι το ότι έχει μείνει η ομάδα αρκετά πίσω από τις προπορευόμενες ομάδες. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι τα παιχνίδια είναι λίγα. Ο τρίτος λόγος είναι ότι το Κυριακή Τετάρτη δίνεις μόνο παιχνίδια και δεν μπορείς να προετοιμάσεις όπως θέλεις την ομάδα για να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή. Όμως η προσπάθεια είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Έχει καλό υλικό Ξάνθη. Ελπίζω να προλάβουμε. Ναι. Στις πρώτες δηλώσεις σας όταν αναλάβατε την ομάδα, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι τονίσατε ότι είναι ευλογία να δουλεύει κάποιος στην Ξάνθη. Θέλετε λίγο αυτό να μας το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά από την άποψη ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η Ξάνθη είναι μια οργανωμένη ομάδα, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Ένας προσφεστής, ένας υπάλληλος, οποιοδήποτε μέλος της ομάδος, αυτό που θα μπορούσε να ζητήσει πραγματικά το βρίσκει στην ομάδα της Ξάνθης. Υπέροχες γηπεδικές εγκαταστάσεις, γραφεία και υλικό πάρα πολύ καλό. Οικονομικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως σε κανέναν. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες και ειδικά η ομάδα σου τελικδίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις βρεις. Η ομάδα λειτουργεί της Ξάνθης σαν να μην έπεσε ποτέ από την Super League 1 και θα λέγα ότι με την καινούργια διοίκηση ίσως από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι μου λένε ότι τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε στη Super League 1, μάλιστα. Ακριβώς, που οπωσδήποτε ήταν μια εξαιρετική κατάσταση και το έλεγαν όλοι όσοι είχαν ζήσει σε αυτή την ομάδα. Αυτός ο αγώνας που περιγράφεται, αγώνας δρόμου για να προλάβει η Ξάνθη, θα παίξει σημαντικό ρόλο πόσο κοντά θα είναι στις πρώτες θέσεις πριν ξεκινήσουν τα play-off που είναι 5 αγώνες και ανάλογα με τη βαθμολογική θέση υπάρχουν τα εντός και τα εκτός και οι χιαστοί αναμετρήσεις. Αυτό θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Γιατί και τα παιχνίδια των play-offs δεν είναι πλέον 10, είναι 5. Είναι 15 βαθμοί που θα διεκδικηθούν από τις ομάδες. Εάν η διαφορά που μπορεί να υπάρχει είναι μεγαλύτερη από 4-5 βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την καλύψει σε αυτή τη διαφορά σε αυτά τα λίγα παιχνίδια. Εντάξει, βέβαια η ομάδα της Ξάνθης έχει και ένα μάτς το οποίο το χρωστάει, οπότε θα έρθει σε μια ισορροπία και με τις άλλες ομάδες. Αυτό όμως που εγώ σε πρώτη φάση μπορώ να πω, βλέποντας ως τρίτος
δύο αναμετρήσεις της ομάδας της Άνθης με εσάς στον πάγκο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τι να αλλάξει ένας προπονητής. Δεν έχει μαγικό ραβδάκι μέσα σε δύο ή τρεις μέρες να αλλάξει τα πάντα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιας αλλαγής στο ρόστερ. Μόνο η προπόνηση. Είδα όμως την Ξάνθη σε σχέση με τον αγώνα με τον Απόλλων Λάρισσας στο μάτς μεγαλύτερης δυσκολίας που ήταν στη Νεάπολη με τον Ιωνικό να έχει εμφανή βελτίωση. Αυτό για σας είναι, σας δίνει περισσότερες ελπίδες. Αυτό καταρχάς έχει να κάνει με τον εγωισμό που φροντίσαμε να το κεντρήσουμε λίγο των ποδοσφαιριστών, γιατί πραγματικά οι ποδοσφαιριστές Ξάνθης είναι παιδιά έμπειρα, είναι παιδιά με πάρα πολλές συμμετοχές στη Super League 1 και ο εγωισμός τους και το φιλότιμό τους το οποίο το κεντρίσαμε αρκετά, νομίζω το κάναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η προσπάθειά μας θα είναι να συνεχίσουμε και ακόμα καλύτερα, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε τα χρονικά, πιέζει η όλη κατάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Βλέποντας και τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας, επειδή εκ πρώτης έχουμε την άποψη ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι, θα έλεγα, ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή, τόσο ο Εργοτέλης όσο και ο Διαγόρας αντικειμενικά, και πιστεύω ότι την κατηγορία την παρακολουθούσατε και πριν αναλάβετε την Ξάνθη. Είναι ακριβώς όπως οι ομάδες οι οποίες παρουσιαζόντουσαν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι θα διεκδικήσουν και θα δημιουργήσουν και διαφορά από τις υπόλοιπες. Ήταν ο Λεβαδιακός, ήταν η Ξάνθη, θα μπορούσε να μπει και ο Ιωνικός. Αυτές οι τρεις ομάδες φαινόντουσαν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι μπορεί να αποκτήσουν και διαφορά. Όμως βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα νεανική του Εργοτέλη που παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο να βρίσκεται στην κορυφή, να πηγαίνει σε δύσκολες έδρες και να κερδίζει. Είναι σίγουρα η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι λίγο νωρίς για να πούμε ποιος μπορεί να τερματίσει πρώτος και δεύτερος. Άλλη μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, όπως είπατε, είναι και ο Διαγόρας. Και αυτή η ομάδα είναι ανέλπιστα ψηλά από αυτό που μπορεί να υπολογίζαμε όλοι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ναι, το ζητούμενο απλά όσο θα περνάνε και θα κυλούν οι αγωνιστικές, και δεν λέω Κυριακές, γιατί αφού έχουμε Τετάρτη Κυριακή και κάποια μάτς Σάββατο, αυτό έχει εξαλειφθεί ως όρος. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτές οι ομάδες που παίζουν βέβαια χωρίς άγχος, γιατί δεν είναι το ίδιο άγχος με μια ομάδα που εξ αρχής έχει θέσει μονόδρομο την άνοδο, εάν θα αντέξουν ένα ζήτημα, δηλαδή αν θα μπορέσουν να έχουν διάρκεια με μάτς που θα βαραίνουν και τα πόδια. Που θα καίει η μπάλα. Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν παιχνίδια που όλοι θα παίξουμε με όλους. Δεν έχουν γίνει, αν εξαιρέσουμε το Ιωνικός Ξάνθη και το Ιωνικός Χοντέδης. Όλα τα παιχνίδια είναι παιχνίδια που θα γίνουν προσεχώς. Από τα αποτελέσματα αυτών των παιχνιδιών θα κριθούν και οι πρώτες θέσεις, πιστεύω. Θεωρείτε, έτσι για να πλησιάζουμε και προς την απελευθέρωσή σας, θεωρείτε ότι μέχρι τώρα η Ξάνθη δεν τα πήγε όπως τα ήθελε καλά, γιατί έλειπε το στοιχείο του εγωισμού, δηλαδή εκεί είναι το μυστικό που θεωρείτε ότι πρέπει να κεντρήσετε, ή είναι και η δική σας εμπειρία σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το γνωρίζετε όσο λίγοι με 7 ανόδους. Δεν μπορώ να ξέρω, και ειλικρινά με το που ήρθα στην ομάδα της Ξάνθης δεν ασχολήθηκα καθόλου με το τι έχει γίνει πριν από μένα. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω ότι έχω
Εντάξει, βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν χωρίς περιθώριο λάθους και χωρίς μεγάλα περιθώρια χρονικά, από την άποψη, όπως είπατε και εσείς πιο πριν, ότι είναι μια σεζόν που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και πολύ εύκολα μπορεί και να σε πάρει από κάτω, αλλά μπορεί και να σου φτιάξει μια κατάσταση. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες, εάν μια ομάδα καταφέρει και κάνει, επί παραδείγματι, 3 συνεχόμενες νίκες, νομίζω ότι θα αλλάξει άρδιν όλη η κατάσταση. Κάτι τέτοιο είναι εκ πρώτης ο αρχικός στόχος της Τσάνας για να μπορέσει να πάρει μπρος, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μου λέτε ότι υπάρχει το υλικό. Άρα... Έχω πει ότι η Ξάνθη θα πρέπει να κάνει κάποιες συνεχόμενες νίκες για να πλησιάσει την κορυφή. Αν αυτό δεν γίνει, και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να μπει με αξιώσεις να διεκδικήσει την άνοδο. Τώρα, το αν αυτά τα παιχνίδια γίνουν τώρα γρήγορα, θα είναι ευχής έργων για όλους μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε μόνο στο παιχνίδι της Τετάρτης που έχουμε το αναπληθέρι με τη δοξοδρά μας, να το κερδίσουμε και από εκεί και πέρα θα προχωράμε για το επόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε, γιατί είστε έμπειρος, γνωρίζετε πολύ καλά την κατηγορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στο Play the Play στην web εκπομπή του asports.gr και για μας ήταν σημαντικό να μιλήσουμε με κάποιον από την Ξάνθη, γιατί από την αρχή της σεζόν δεν είχε τύχει να φιλοξενήσουμε κάποιον, δεν βολεύαν και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό το χ και η εμφάνιση που πέτυχε η ομάδα της Ξάνθης στην Νεάπολη να σας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύετε ότι θα γίνει μια καινούργια καλή αρχή. Το ελπίζω, το εύχομαι. Είναι τόσο πολύ γρήγορη η ρυθμή που δεν μπορούμε να μείνουμε καθόλου στο παιχνίδι που έχει περάσει, είτε είναι πάρα πολύ καλό για μας, είτε είναι άσχημο για μας. Τετάρτη Κυριακή συνεχόμενα παιχνίδια, θα πρέπει συγκεντρωμένα να αφοσιωθούμε στο παιχνίδι που έρχεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπαμπιτενέ, να είστε καλά και θα έχουμε, πιστεύω, τη χαρά να τα πούμε ξανά με ευχάριστα νέα για την ομάδα της Ξάνθης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Νομίζω ότι οι απόψεις ενός τόσο έμπειρου προπονητή όπως είναι ο Μπάμπης Τενές, σε μια κατηγορία που τη γνωρίζει όσο κανένας άλλος, έχουν τη σημασία τους. Μετριοπαθής, ακριβής, ρεαλιστής, γνώστης. Νομίζω ότι η Ξάνθη έκανε μια ενδεδειγμένη κίνηση για να μπορέσει να σώσει την παρτίδα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί η Ξάνθη, εάν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, θα ήταν μόλις έκτη στη βαθμολογία. Η Ξάνθη που βέβαια έχει την Τετάρτη το εξαναβολής μάτς από την τρίτη αγωνιστική με την Δόξα Δράμας στο γήπεδό της στα Πηγάδια και ενδεχομένως εκεί, αν καταφέρει και πάρει το τρίποντο, να βρεθεί πιο κοντά. Να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία μετά από 13 αγώνες, που είναι ο Εργοτέλης μόνος πρώτος με 28 βαθμούς, δεύτερος ο Διαγόρας με 26, στην τρίτη θέση μόνος του ο Λεβαδιακός με 24 και ακολουθεί στην τέταρτη θέση μόνος του ο Ιωνικός με 22. Η Παναχαϊκή είναι πέμπτη με 18 και η Ξάνθη έκτη με 17. Γι' αυτό σας είπα και πιο πριν ότι μια νίκη θα φέρει πιο κοντά στη διεκδίκηση την Ξάνθη. Μετά την Ξάνθη ακολουθεί η ομάδα των Τρικάλων και η ομάδα των Χανίων με 15 βαθμούς. Τα Τρίκαλα, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα έχουν ξεφουσκώσει. Τα Χανιά παραμένουν σταθερά πολύ 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 χαμηλά. Έχουμε ένατη την Δόξα Δράμας και τον Απόλλωνα Λάρισας με 11 βαθμούς, τσίπησε έναν ακόμα βαθμό Απόλλωνα Λάρισας, και έχουμε 11η-12η θέση με ισοβαθμία
τον Όφι Ιεράπετρας και την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Η διαφορά είναι ότι έχουμε επίσης τον Απόλλων Λάρισας με ένα μάτς λιγότερο και τη Δόξα Δράμας αυτή τη στιγμή με δύο μάτς λιγότερο. Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία την 13η αγωνιστική και επειδή δεν έχει μεσοβδόμαδη αγωνιστική δράση, γι' αυτό έχει και το εξαναβολής, έχουμε όμως την 14η αγωνιστική με τεράστια σημασία παιχνίδια, αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου έχουμε αντίστροφα από ό,τι συνήθως γίνεται τα περισσότερα μάτς το Σάββατο και τα λιγότερα την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο 13 Μαρτίου Χανιά ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Εάν δεν κερδίσει και τώρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου για να μπορέσει να μετουσιώσει σε βαθμούς κάποιες καλές εντυπώσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει μετά το διπλό στη Δόξα Δράμας το Χ απέναντι στο Λεβαδιακό, δεν βλέπω πώς θα καταφέρει να μπει στην εξάδα έστω. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Λεβαδιακός Ρεβοτέρης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς και για τους δύο και ειδικά για την ομάδα του Λεβαδιακού που είναι στο πλην 4 από την κορυφή και τον Ρεβοτέρη. Συνεχίζω. Σάββατο και το Διαγόρας Απόλλων Λάρισας. Σαφώς ο Διαγόρας είναι το φαβορί εδώ απέναντι στον Απόλλων Λάρισας, ο οποίος όμως με τον Κώστα Φραντζέσκο δείχνει σημάδια βελτίωσης, δείχνει ανάκαμψη και δεν είναι αμελητέα ποσότητα για την κατηγορία. Και το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου ολοκληρώνει η αναμέτρηση Τρίκαλα Ιωνικός. Ο Ιωνικός είναι υποχρεωμένος, αν θέλει να μείνει κοντά στην κορυφή, να περάσει από τα Τρίκαλα που ναι μεν έχουν μια παρατεταμένη κακή περίοδο, ωστόσο είναι μια ομάδα υπολογίσιμη. Άρα δεν θα είναι κανένα έργο εύκολο. Για να πάμε σε δύο μάτς που γίνονται την Κυριακή, η Ιεράπετρα παίζει στο γήπεδο της με την Παναχαϊκή, με ψυχολογία η Ιεράπετρα μετά την πρώτη της νίκη, η Παναχαϊκή που έβγαλε καλά στοιχεία και πάει στην Κρήτη προφανώς για να κερδίσει. Για να τελειώσει το πρόγραμμα με τον αγώνα Δόξα Δράμας Ξάνθη, ο οποίος είναι ο αγώνας του δεύτερου γύρου. Είδατε πώς έγινε. Θα παίξουν την Τετάρτη για τον πρώτο γύρο του εξαναβολής Ξάνθη Δόξα Δράμας και καπάκι την Κυριακή θα παίξουν οι ίδιες ομάδες σε άλλες, στις αντίθετες έδρες για το μάτς δεύτερου γύρου και να υπάρχει και μια ισορροπία και να έχουμε το μόνο μάτς που δεν θα έχει γίνει στις 14 αγωνιστικές θα είναι αυτό το μάτς του Απόλλωνα Λάρισας με τη Δόξα Δράμας που είχε αναπτυχθεί για λόγους καιρικών συνθήκων. Αυτή είναι η κατάσταση στην Super League 2. Θα είμαστε μαζί σας την Παρασκευή με το Play Then Play της μεγάλης διάρκειας όπου έχει εκεί και τη Super League 1 και την Ευρώπη, γιατί έχουμε το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με την Arsenal για τους 16 του Europa League και φυσικά SL2 αφού θα έχει μεσολαβήσει το εξαναβολής μάτς Ξάνθη Δόξα Δράμας. Να είστε καλά, γεια σας.